Ο Πάνος Ιωαννίδης είναι ένας από τους καλύτερους κατασκευαστές πιάνου του κόσμου, καθώς και από τους ελάχιστους που προσαρμόζει κάθε πιάνο στα χέρια του εκάστοτε πιανίστα όσον αφορά στη μουσική και στην αισθητική του. Στο εργαστήριό του κατασκευάζονται πιάνα που είναι από τα κορυφαία παγκοσμίως. Εκεί είμαστε σήμερα, στη νέα γωνιά Χαλκιδικής. Λοιπόν, κύριε Ιωαννίδη, ανταμώνουμε μετά από χρόνια ξανά. Χαιρόμαστε ιδιαίτερα γι' αυτό και ερχόμαστε στον χώρο σας. Για όσους δεν το γνωρίζουν, ίσως μιλάμε για ένα εργαστήριο κλειδοκυμβάλων. Ναι, είναι αν ανοίξει το λεξικό, έτσι είναι ο όρος για το πιάνο. Mm-hmm. Αλλά το παρεξηγούν πολλοί, νομίζουν ότι έχει να κάνει με τύμπανα. Είχα πελάτες που χτύπησαν την πόρτα και φέραν το τύμπανό τους. Είναι ακριβώς έτσι. Αλλά μπορούμε να το λέμε πιάνο, ας πούμε. Πιάνο. Και λατέρνες κατά επέκταση. Ναι, γιατί η λατέρνα είναι ξαδερφάκι με το πιάνο. Είναι ένα πιάνο πιο μικρό που αντί να έχει πλήκτρα έχει ένα κύλινδρο περιστρεφόμενο με καρφιά και κάθε καρφί είναι μία νότα. Οπότε είναι και λίγο εύλογο να γίνουν ταυτόχρονα και τα δύο. Να ξεκινήσουμε να μιλάμε σιγά σιγά πριν δείξουμε και τους χώρους του εργαστηρίου σας. Για το πιάνο αυτό καθ' αυτό, να πούμε ότι είναι ένα ιδιαίτερο όργανο και όσοι το γνωρίζουν το αγαπάνε ναι. Πάρα πολύ. Από παιδί με γοήτευε η βόλτα που έκανα κατά καιρούς σε μικρά εργαστήρια της Θεσσαλονίκης και αλλού, όπου υπήρχαν άνθρωποι που κατασκεύαζαν κιθάρες, βιολιά, μπουζούκια και είχα την αίσθηση ότι έμπαινα σε ένα πολύ ιδιαίτερο χώρο και ότι γνώριζα πολύ ιδιαίτερους ανθρώπους. Πήρε αρκετά χρόνια να καταλάβω τελικά τι γίνεται, αλλά η αίσθηση είναι εκεί. Που σημαίνει τι, ότι από το μεσαίωνα, από όσο γνωρίζουμε τουλάχιστον από καταγραφές, η κατασκευή ενός εγχόρδου και γενικά όλων των οργάνων, αλλά κυρίως τα έγχορδα, είναι μια πολύ ψηλή τέχνη που θέλει πολύ πραγμοσύνη, θέλει βαθιά γνώση, θέλει ένστικτο, θέλει και τύχη. Και εμείς συνέχεια μαθαίνουμε από τους παλιούς, αλλά τελικά ανακαλύπτουμε ότι υπάρχει τεράστιος χώρος για εξέλιξη και για περισσότερη γνώση, γιατί δεν έχει καταγραφεί στην πραγματικότητα. Τι είναι αυτό που κάνει ένα όργανο πιο γοητευτικό, πιο αποδοτικό, πιο εύηγο, πιο καλό για το χρήστη και ούτω καθεξής. Εγώ είχα κάνει κάτι σπουδές στην Αγγλία σαν μηχανολόγος για να ακολουθήσω την οικογενειακή επιχείρηση. Αλλά τελικά διαπίστωσα ότι αυτή η λαχτάρα που είχα για τα έγχορδα με νίκησε. Και τελικά ειδικεύτηκα σαν τεχνίτης πιάνων, γιατί το πιάνο είναι κυρίαρχο, γιατί υπήρχε δουλειά, γιατί είχε πολλά να μάθω κτλ. Τελικά δεν το μετάνιωσα. Μετά από τόσα χρόνια, αν ήταν να διαλέξω κάτι, θα έκανα πάλι το ίδιο, παρόλο τη συρρήκνωση γενικά της κλασικής, του κλασικού είδους. Και το πιάνο στη σειρά με οδήγησε σε δρόμους ανεξερεύνητους, πάρα πολύ όμορφους, και σήμερα ανακαλύπτω εγώ και αρκετοί άλλοι ότι γνωρίζουμε πολύ λίγα πράγματα για τον ήχο, για την κίνηση του πλήκτρου. Και ακριβώς αυτό είναι που κάνει αυτή τη δουλειά τόσο γοητευτική. Η εξερεύνηση και το δύσβατο της γνώσης και το ότι δεν υπάρχει καταγραφή για το τι πραγματικά συμβαίνει. Και λέμε ότι το πιάνο σήμερα είναι ένα όργανο που είναι ακόμη στην εφηβεία του, ιστορικά δηλαδή σαν εξέλιξη, και ότι έχει πολλά ακόμη να δώσει. Ο Πάνος Ιωαννίδης είναι οργανοποιός με τρεις παράλληλες δραστηριότητες, εκείνες του χορδιστή πιάνων, του κατασκευαστή λατέρνας και του ανακατασκευαστή πιάνου με ουρά. Από παιδί θεωρούσε ότι όσοι καταπιάνονταν με την κατασκευή μουσικών οργάνων έκαναν κάτι πολύ σπουδαίο, καθώς η διαδικασία αυτή συγκεντρώνει πολιτισμό, τέχνη και επιστήμη, όπως λέει ο ίδιος. Αυτό που ενδιέφερε πάντα τον λουτιέρη, σε εισαγωγικά, ο λουτιέρης είναι η ειδικότητα του ανθρώπου που κατασκευάζει έγχορδα. Στα πιάνα τώρα δεν έχουμε πιάνο maker, ας πούμε, εντάξει. Βασικά η τέχνη του λουτιέρη μας δείχνει ότι οι άνθρωποι που ασχολήθηκαν ιστορικά με το αντικείμενο κάναν τόσο κόπο και τόση προσπάθεια για να φτάσουν σε ένα καλό αποτέλεσμα, που θεωρούσαν δεδομένο να ξοδέψουν και λίγο χρόνο ή κάποια χρήματα ώστε να κάνουν το προϊόν τους να δείχνει όμορφο. Θέλανε το όργανό τους να το βλέπεις από μακριά και να σε
γοητεύει, να σε προσελκύει. Σαν μία νύφη που ντύνεται όμορφα για να ξεκινήσει τη ζωή της με χάρη και να δείξει τον πραγματικό της, ας πούμε, αυτό που θα ακολουθήσει και θα δουλέψει μια ζωή για μια οικογένεια. Έτσι λοιπόν και στο πιάνο, για πρώτη φορά χρησιμοποίησα υλικά που χρησιμοποιούσαν παλιά στα λαούτα, στα ούτια, στα βιολιά, σε διάφορα χορδά. Και έχω χρησιμοποιήσει χρυσό, ασίμι, φίλτιση, mother of pearl, το mop, δηλαδή αυτό είναι το κέλυφος από το μαύρο και από το άσπρο μαργαριτάρι, διάφορα κράματα και ούτω καθεξής. Εδώ είναι μια ελεύθερη απεικόνηση της θάλασσας της Χαλκιδικής από το βυθό, βγαίνοντας στα ρηχά νερά, που η άμμος είναι κάτω στα πόδια, είναι σαν να κάνει ένα κυματάκι. Μετά βλέπουμε όλες αυτές τις αντανακλάσεις του απογευματινού ήλιου στο νερό και στο τέλος εκεί που σκάει το νερό στην αμμουδιά και επιστρέφοντας αφήνει πίσω κάποιο αφρό κτλ. Και αυτό είναι αυτό το πολύ χαρακτηριστικό πιάνο, το οποίο προορίζεται για έναν πολύ ιδιαίτερο πελάτη. Και αυτό είναι απλώς το ρούχο που το ντύνεις για να το φέρεις στον μουσικό κοντά. Αυτό είναι ένα μικρό ποσοστό του τι πραγματικά συμβαίνει πιο μέσα. Αυτό που πραγματικά θα ήθελα να μοιραστώ μαζί σας είναι αυτό το κομμάτι εδώ, το λευκό. Αυτό λέγεται ηχείο, είναι το soundboard. Εδώ παίζεται ένα τεράστιο παιχνίδι. Υπάρχει πάρα πολύ επιστήμη, πολλά μαθηματικά, πολύ τύχη, πολύ ένστικτο, πολύ γνώση. Δεν τελειώνει αυτό. Και ο λόγος ύπαρξης αυτού του εργαστηρίου είναι στο ότι εμείς σαν τεχνίτες πιάνων, εμείς σαν, βάζω τον εαυτό μου στον πληθυντικό, γιατί παγκοσμίως είμαστε καμιά δεκαριά, 20 άτομα που πιστεύουμε στο ότι το πιάνο σηκώνει πολύ περισσότερη βελτίωση. Και ότι μπορούμε να βγάλουμε περισσότερες ομορφιές μέσα από αυτό το όργανο και ταυτόχρονα ότι έτσι όπως είναι το πιάνο σήμερα, είναι λίγο επιθετικό και λίγο σκληρό. Και δεν χρειάζεται να είναι έτσι. Μπορεί να γίνει πιο μελωδικό, να έχει περισσότερη ελεγγύη ο ήχος του, περισσότερο βάθος ο τόνος του, περισσότερη διαβάθμιση αρμονικών, χρώματα και ούτω καθεξής. Οπότε εδώ βλέπετε ένα πρωτοποριακό πιάνο που παίζει και έχει σχεδιασμό διαφορετικό από τα άλλα. Φαίνεται το ίδιο, αλλά μέσα είναι τελείως διαφορετικό. Και αυτό επίσης που έχει πολύ ενδιαφέρον στο πιάνο είναι ότι όταν λέμε για αυτό το όργανο είναι σαν να λέμε για ένα αυτοκίνητο. Δηλαδή το αυτοκίνητο είναι ένας κινητήρας και ένα αυτοκίνητο. Πρέπει και τα δύο να είναι καλά. Δεν μπορείς, ας πούμε, να πάρεις μια Ferrari και να βάλεις μέσα ένα κινητήρα Fiat. Ούτε το αντίστοιχο, να πάρεις ένα Fiat και να το κάνεις να δείχνει όμορφο σαν Ferrari. Πρέπει το πακέτο να δέσει. Όλα τα συστήματα δηλαδή του πώς κινείται ένα αυτοκίνητο στον δρόμο, πώς λειτουργούν τα ηλεκτρονικά του, τα φρένα του, τι αναρτήσεις του, όλα του. Πρέπει να συμβαδίζουν. Και αυτό που κάνει ένα πιάνο εξαιρετικό είναι σαν και το αυτοκίνητο. Δηλαδή πρέπει να δέσει σωστά αυτή η πολύπλοκη συνταγή. Συνταγή στο πιάνο είναι πώς σχεδιάζεις έναν ήχο, τι ήχο θέλεις να πάρεις. Ο οποίος ήχος και αυτός από μόνος του είναι μια ολόκληρη εγκυκλοπαίδεια. Τώρα είμαστε στη φάση που ανακαλύπτουμε τον ήχο. Τον 21ο αιώνα αρχίζουμε και συνειδητοποιούμε πώς δεχόμαστε στα αυτιά μας αυτή την αίσθηση και τι πραγματικά συμβαίνει μέσα από αυτή την απίστευτη πολυπλοκότητα του ήχου, που ένας μουσικός τόνος είναι σαν ένα ολόκληρο ηλιοβασίλεμα. Και τελικά ο άνθρωπος είναι το όργανο μέτρησης. Όλα αυτά που παίρνουμε από τους υπολογιστές και τα ψηφιακές αναλύσεις και οι φασματαναλυτές και η ανάλυση Φουριέ και χιλιάδες. Και έχω πολλά από αυτά και είναι και ακριβά. Αυτά είναι μικρά βοηθήματα. Στην πραγματικότητα εμείς καλούμαστε να εξασκήσουμε τον εαυτό μας όπως ένα σουμελιέ που ανακαλύπτει τα άπειρα χαρακτηριστικά ενός κρασιού μέσα σε ένα ποτήρι που δοκιμάζει, βάζει τη βαθμολογία σε μία κόλλα χαρτί με πολλά τετραγωνάκια και χαρακτηριστικά και η υπογραφή του μετά διακινεί ολόκληρα καράβια κυβωτίων κρασιού. Είναι ο ίδιος σαν ένα χρηματιστήριο κρασιών, γιατί έχει εξασκηθεί στα χαρακτηριστικά της γεύσης. Και μάλιστα μεταξύ αστείου και σοβαρού και ομορφιάς και πλάκας, ας πούμε, εγώ προσωπικά σε κάποια σεμινάρια που κάνω χρησιμοποιώ το κρασί και τη γεύση σαν μια πιο γνώριμη αίσθηση, ώστε να περιγράψω την αίσθηση της ακοής. Γιατί πιστέψαμε υπάρχουν πάρα πολλά κοινά χαρακτηριστικά ανάμεσα στο κρασί και στον μουσικό τόνο.
Από το 1990 ξεκίνησε έρευνα για την κατασκευή και αναβίωση της ελληνικής λατέρνας και τον εμπλουτισμό του ρεπερτορίου της. Οι παλιές λατέρνες που κυκλοφορούσαν στο δρόμο ακούρδιστες και σε κακή κατάσταση χρειάζονταν συντήρηση και νέα τραγούδια. Αλλά τεχνίτες δεν βρίσκονταν. Έτσι κάποια στιγμή δέχτηκε την πρόταση να φτιάξει ένα νέο κύλινδρο για μια παλιά λατέρνα η οποία είχε εκτιμήσει πως θα ήταν έτοιμη σε 2-3 μήνες. Αλλά αποδείχθηκε ότι χρειαζόταν πάνω από 2 χρόνια αφού η λατέρνα είναι ένα πολύπλοκο μηχανικό κατασκεύασμα. Από την ενασχόλησή του αυτή έμαθε όλα τα μυστικά της λατέρνας και έτσι από το 1997 άρχισε να κατασκευάζει ο ίδιος. Σε αυτό βοήθησαν και οι σπουδές του στη μηχανική. Η λατέρνα είναι ένα τεράστιο μηχάνημα και είναι το αυτόματο πιάνο. Το 1808 η πρώτη, στο Μπρίστολ, ένας κατασκευαστής πιάνων έβγαλε τα πλήκτρα και έβγαλε τον κύλινδρο με τα καρφιά. Και αμέσως μετά έγινε ο χαμός. Εμένα με μάγεψε αυτό το όργανο γιατί τα έχει όλα μέσα. Έχει στην πλάτη του ένα απίστευτο κομμάτι της ελληνικής πολιτιστικής ιστορίας. Έχει μηχανική, έχει ευφυΐα, έχει σύνθεση. Έχει τα πάντα. Και αυτή τη στιγμή θα έχουμε τη χαρά να μοιραστούμε ένα original ταγκό βιενέζικο, το οποίο προϋπήρχε τον ταγκό της Νοτιού Αμερικής. Αυτό δηλαδή είναι ένα μαργαριτάρι σε ό,τι αφορά χορευτική μουσική. Και παρεμπιπτόντως η λατέρνα είναι χορευτικό όργανο. Δεν είναι για τραγουδάκια μακρόσυρτα και πολύπλοκα. Χορεύεις. Σταματάς και χορεύεις. Οπότε, ταγκό. Περίπου 160 ετών. Μετά από 10 χρόνια κατασκευής λατερνών, το επόμενο του βήμα ήταν η κατασκευή ενός πιάνου. Ένας τεράστιος στόχος για ένα εργαστήρι, διότι απαιτεί μεγάλη υποδομή, κόστος αλλά και ρίσκο. Το εργαστήριό του λίγο έξω από τη Θεσσαλονίκη, στη Νέα Γωνιά, είναι κατάλληλα διαμορφωμένο με τους απαραίτητους γερανούς και βίντσια για να μπορεί να κουμαντάρει μόνος του τόσο βαριά όργανα. Έμαθε πολλά δίπλα σε μεγάλους τεχνίτες και τώρα κατασκευάζει κυρίως πιάνα, αν και συνεχίζει την κατασκευή λατερνών. Εδώ βλέπουμε τον κινητήρα του πιάνου. Αυτό λέγεται μηχανή στα ελληνικά ή action στα αγγλικά. Και είναι το σημείο επαφής του πιανίστα με το μουσικό όργανο που είναι από πίσω. Με λίγα λόγια δηλαδή υπάρχει ένας μοχλός που σβρώχνει ένα σφυράκι και το σφυράκι χτυπάει τη χορδή και παράγεται ο ήχος. Απλούστατα. Αυτό το τόσο απλό πράγμα όμως είναι τόσο πολύπλοκο γιατί εδώ για να κατασκευαστεί το κάθε πλήκτρο έχει περίπου 100 εξαρτήματα. Και ο άνθρωπος που σχεδίασε αυτό το μηχανισμό, που έγινε σιγά σιγά μέσα στις δεκαετίες αρχές 19ου αιώνα, έγινε δίπλα με πιανίστες και κάθε φορά άλλαζε κάτι και σιγά σιγά έφτασε σε ένα διπλωμένο μοχλό, όπως λέγεται, αυτό εδώ, ο κύριος Εράρ, ο διάσημος Γάλλος εφευρέτης, αυτός τελικά κατέληξε σε αυτή τη μορφή του μηχανισμού το 1821. Ήτανε τόσο ευφυής αυτή η κατασκευή που μπορεί για έναν που το βλέπει για πρώτη φορά να φαίνεται κάτι πολύ απλό. Που ακόμη και σήμερα μετά από εκατοντάδες προσπάθειες από τα εργοστάσια πιάνων και από άλλους ερευνητές δεν μπόρεσε ποτέ κανείς να το κάνει καλύτερο. Ακριβώς γι' αυτό εδώ το κομμάτι ο Εράρ θεωρήθηκε το μεγαλύτερο μυαλό στην ιστορία της τεχνολογίας. Θα τον βρείτε και σε πάρα πολλά σταυρόλεξα και είναι πραγματικά ευφυΐες. Αν είσαι πιανίστας δηλαδή, να καταλάβεις τι γίνεται μέσα σε αυτή την κίνηση. Αυτό εδώ κινείται 10 χιλιοστά και εκείνο 50. Σε αυτά τα 10 χιλιοστά υπάρχουν εκατομμύρια μικροκινήσεις. Και αυτό που κάνει ακόμα πιο εντυπωσιακό το πιάνο είναι ότι όπως και στα μάτια μας έχουμε δύο ειδών κύτταρα για το φως της μέρας και για το φως της νύχτας, τα ραβδία και τους κόνους.
Ναι, αλλά όταν σου ρουπώνει, δεν καταλαβαίνουμε ότι αλλάζουμε ομάδα κυττάρων που βλέπουν το φως, γιατί το ένα μπαίνει μέσα στο άλλο, με έναν πολύ όμορφο τρόπο. Εδώ ακριβώς το ίδιο συμβαίνει στο πιάνο. Δηλαδή, σε ένα δυνατό χτύπημα, σε ένα φόρτε, έχουμε έναν μηχανισμό που είναι υπεύθυνος για το φόρτε. Μετά χαμηλώνουμε την ένταση, φτάνουμε σε αυτό που λέμε μέτζο και μετά κατεβαίνουμε προς το πιάνο. Ένα πιάνο, δύο πιάνο, τρία πιάνο, πιανίσιμο, πιανισίσιμο. Από τη μέση των δυναμικών και κάτω, από το μέτζο και κάτω, αρχίζει πλέον και επεμβαίνει ένας δεύτερος μηχανισμός που συνυπάρχει με τον πρώτο και αρχίζει και λειτουργεί ο δεύτερος. Και μετά όταν παίζουμε πολύ απαλά και γρήγορα, μπορούμε να παίζουμε και με ενδιάμεσες κινήσεις, χωρίς να σηκώνεται το πλήκτρο, μπορούμε να έχουμε λεγκάτο, μπορούμε να έχουμε επανάληψη, μπορούμε να έχουμε έλεγχο που θα ήταν αδύνατο να τον έχουμε αν δεν υπήρχε αυτός ο δεύτερος μηχανισμός. Εδώ ακριβώς είναι αυτό που διαφοροποιεί το πιάνο με την ουρά με το όρθιο πιάνο. Το όρθιο πιάνο έχει μόνο τον πρώτο μηχανισμό. Μπορείς να παίξεις μόνο δυνατά, μπορείς να παίξεις και σιγά, αλλά μόνο στην πρώτη κίνηση. Αν με μεγάλη προσοχή πατήσεις το πλήκτρο σε ένα όρθιο πιάνο, παίζεις σιγά και τέλος. Για να ξαναπαίξει μετά είναι ολόκληρη ιστορία. Για να ξαναπαίξει σιγά δηλαδή. Ενώ στο πιάνο με την ουρά έχεις άπειρες κινήσεις σε χαμηλές στάθμες. Και φυσικά αυτό έχει να κάνει και με το ότι αυτό είναι οριζόντιο και το πλήκτρο ελέγχει το σφυράκι με το ίδιο του το βάρος και υπάρχει όλος αυτός ο έλεγχος σε όλη τη διαδρομή. Στο όρθιο πιάνο είναι όρθιο το σφυράκι και με το που το πατάς φεύγει, γίνεται μετέωρο και είναι αδύνατον αυτός ο μηχανισμός να μπει στο όρθιο πιάνο. Αυτό που επίσης είναι πολύ εντυπωσιακό σε αυτή τη δουλειά είναι ότι δεν έχει αλλάξει σχεδόν καθόλου το πιάνο. Εδώ και 150 χρόνια δεν έχει αλλάξει το παραμικρό, πραγματικά το παραμικρό. Κάθε τόσο ακούμε διαφημίσεις από εργοστάσια πιάνων ότι έχουν κάτι super duper καινούργιες ιδέες και πατέντα. Τρίχες. Παίρνουν την τρίχα και την τεντώνουν για να την κάνουν τριχιά που λέμε. Δεν έχει αλλάξει τίποτα. Ακόμα και οι κόλλες είναι ψαρόκολλες. Είναι το μόνο που άλλαξε για να είμαστε συνεπείς με την ιστορία είναι το φινίρισμα. Παλιά δηλαδή είχαν γομαλάκα, αυτές τις ρητίνες από τα δέντρα της Μαλαισίας κτλ. Ενώ σήμερα έχουν πολυορθάνη, πολυεστέρα, ακριλικό κτλ. Η χημεία του φινιρίσματος. Αυτά όμως που βλέπετε εδώ είναι όλα φυσικά υλικά και είναι έτσι εδώ και 150 χρόνια. Το πιάνο είναι κάτι που δεν το ξέρει ο πολύς ο κόσμος, έχει ημερομηνία λήξης. Ζει ως ο ένας άνθρωπος. Στα 30-40 χρόνια είναι στα καλύτερά του, μετά αρχίζει και παθαίνει καθίζηση το ηχείο, πλαστική παραμόρφωση κτλ. Εμφανίζονται χίλια δυο άλλα με τα σημεία στήριξης των χορδών, με τις τριβές στα πλήκτρα, με την πίεση εδώ στο μαλλί του σφυριού και ούτω καθεξής. Αρχίζει και χάνει την ζωντάνια του το πιάνο, δεν κάνει ένα ντουμ όπως μια τεντωμένη καινούρια μεμβράνη σε ένα τύμπανο. Κάνει όπως μια παλιά μεμβράνη που έχει ξεχυλώσει, έχει στεγνώσει και κάνει ένα ντουμπ. Δηλαδή κάνει ένα κρότο το σφυράκι όταν χτυπάει και ακολουθεί ένας μικρός μουσικός τόνος. Αυτό είναι ένα πιάνο σε μια μέση ηλικία. Αρχίζει και χάνει το πλήκτρο, την ταχύτητά του, τον έλεγχό του, μέχρι που κάποια στιγμή, γύρω στα 70-80 χρόνια, το σύστημα που κρατάει τις χορδές τεντωμένες, που κουρδίζουμε, αυτό λέγεται μπαλκόνι. Και αυτά που μπαίνουν μέσα σαν καρφιά είναι η καβίλια του πιάνου. Αρχίζουν αυτά και καταραίουν. Γυρνά το κλειδάκι να κουρδίσει και γυρνάει πίσω μόνο του. Το ίδιο το πιάνο ξεκουρδίζεται από τις πιέσεις του. Τότε συνήθως πάει για απόσυρση, γιατί κοστίζει όσο ένα πιάνο για να το φτιάξεις. Εμείς να δείτε εδώ, τέτοια κάνουμε, αλλά μόνο σε πιάνα ψηλών απαιτήσεων, με μεγάλη ίσως ιστορική αξία ή συναισθηματική αξία. Είναι παράλογο ένας μέσος ιδιώτης να φτιάξει το παλιό του το πιάνο. Το πιάνο είναι μια αλυσίδα με 2.000 κρίκους, που πρέπει να περάσει από έναν άνθρωπο για να ελέγξει να μην υπάρχει αδύναμος κρίκος. Ο Ιάπωνας είναι ο καθένας ένας κρίκος, αν με καταλαβαίνετε. Και κάνουν εξαιρετικά πιάνα, αλλά είναι εργαλεία. Εγώ τα αγαπώ τα Ιαπωνέζικα πιάνα, γιατί με αυτά τελικά ο κόσμος έκανε τη δουλειά του, αλλά δεν είναι σαν αυτά της χρυσής εποχής της Γερμανίας, όπου το πιάνο τραγουδάει. Έχει το Romantischen Klang, σονάρει και βγάζει ένα τραγούδι ο ήχος του. Εμένα με συγκινούν εκείνα τα πιάνα, αυτά προσπαθώ να πετύχω και τώρα. Και μάλιστα υπάρχει ένα θέμα γύρω από την ιστορία του ήχου,
Μερικοί λένε ότι δεν γίνεται, ότι τον 20ο αιώνα χρειαζόμαστε δυνατό ήχο. Γιατί έτσι περνάει στο μικρόφωνο. Χρειαζόμαστε δυνατό ήχο για τον κινηματογράφο, για την τζαζ, για το θέατρο. Ο κόσμος έχει μάθει αυτόν τον ήχο. Δεν τους νοιάζει τόσο πολύ το βελούδο. Απ' την άλλη μεριά λένε ότι ο ήχος του 19ου αιώνα είχε τραγούδι, είχε όλη αυτή την φινέτσα, αλλά δεν είχε δύναμη, δεν είχε projection, δεν στεκόταν καλά στην αίθουσα. Αυτό που προσπαθούμε εμείς να κάνουμε είναι να ενώσουμε τα δύο. Και υπόψη είναι ότι υπάρχει και ένα τρίτο που έχει πολύ ενδιαφέρον. Εδώ και 30 χρόνια περίπου άλλαξε η ηχογράφηση. Η παλιά η κασέτα, το tape ας πούμε, αγαπούσε τον επιθετικό ήχο. Ο Κρότος δεν μας πείραζε γιατί έγραφε καλύτερα. Τώρα με την ψηφιακή ηχογράφηση περνάνε όλα. Και άρχισε ο κόσμος και διαμαρτύρεται και λένε enough, αρκετά με τον γνωστό επιθετικό ήχο. Οπότε είναι και ο χρονισμός σωστός. Για να μπούμε σε καινούργιες συνταγές, καινούργιους σχεδιασμούς και ψάχνουμε συνέχεια και καινούργια υλικά. Έψαξαν οι κατασκευαστές να βάλουν συνθετικά υλικά επάνω. Εκεί που πέτυχαν σε ένα βαθμό είναι σε κάποια εξαρτήματα εδώ που μειώσανε τριβές, αντιστάσεις, βάρος κτλ. Ώστε να τρέχει το πλήκτρο. Εκεί όμως που αποτύχανε παταγωδώς είναι στο να προσπαθήσουν να αντικαταστήσουν το ηχείο του πιάνου με συνθετικά υλικά, κεύλαρα, αθρακονήματα κτλ. Τα είδαμε τα πιάνα αυτά στις εκθέσεις, τα είδαμε και σε έκδοση κιθάρας και σε άλλα όργανα. Έχουν όλα έντονο, δυνατό ήχο, εντυπωσιακό ήχο, αλλά δεν έχουν φινέτσα, δεν έχουν βάθος, δεν έχουν λεπτομέρεια, δεν έχουν πιανίσιμο. Και τελικά πάλι καταλήγουμε στο παλιό καλό γνωστό tone wood. Το tone wood είναι το ακουστικό ξύλο, το οποίο τελικά ακουστικό ξύλο, κατά ιστορική παράδοση πάλι, έχουν βρει άνθρωποι ότι είναι ερυθρελάτη. Έχουμε και στην Ελλάδα ερυθρελάτη. Είναι περίπου 44 τα είδη της ερυθρελάτης, από τα οποία το ένα είναι μπροστά στο συνδυασμό βάρους και stiffness. Μην προσπαθήσετε να μεταφράσετε τη λέξη stiffness στα ελληνικά. Θα σπάσετε το κεφάλι σας. Αλλά μπορώ να σας βρω λέξεις παρόμοιες που είναι κοντά στο stiffness, που είναι η σκληρότητα, η ακαμψία και ούτω καθεξής. Η λέξη λοιπόν stiffness υπάρχει σε σκληρά υλικά, υπάρχει στα μέταλλα και το ζητούμενο στο ακουστικό ξύλο που θα τραγουδήσει είναι να έχουμε δύο αντιφατικά μεγέθη που είναι δύσκολο να συνυπάρξουν. Να είναι πολύ stiff, αλλά από την άλλη μεριά να είναι πολύ ελαφριά. Τα ελαφριά υλικά, υπάρχουν ελαφριά ξύλα. Υπάρχουν ξύλα που τα φυσάς και τα παίρνει ο αέρας. Δεν είναι όμως stiff. Είναι πολύ εύκαμπτα. Υπάρχουν ξύλα με πολύ ψηλό stiffness, αλλά τεράστιο βάρος. Η ερυθρελάτη συγκεκριμένη που λέγεται Sitka Spruce, λέγεται Sitka Spruce από ένα χωριό Εσκιμών στην Αλάσκα, στο οποίο είναι αυτοφύες εκεί, υπάρχουν πολλά δάση. Αυτό το συγκεκριμένο έχει το μοναδικό μόντουλο ζοβελαστίστη, που είναι ο μοναδικός συνδυασμός ανάμεσα στο stiffness και, στο βάρος. Οπότε, σε αυτό παίρνει τα πρωτεία σαν το καλύτερο tonewood και το ακριβότερο. Αυτή τη στιγμή το ακριβότερο ξύλο στον πλανήτη, καθαρισμένο για μουσικά όργανα, κοστίζει 150.000 ευρώ το κυβικό. Εγώ για ένα πιάνο δηλαδή χρειάζομαι περίπου 2.500 με 3.500 ευρώ. Αυτό είναι μια σανίδα από αυτό το ξύλο, το οποίο έχει πολύ ενδιαφέρον να σας δείξω 2-3 πράγματα. Για να πετύχεις το κορυφαίο modulus of elasticity, δεν αρκεί μόνο να έχεις Sitka spruce και να είναι αυτό το είδος ερυθρελάτης που μοιάζει μάλιστα με το χριστουγεννιάτικο δέντρο, αλλά πρέπει να φύεται σε ορισμένα υψόμετρα, να είναι από τη βορεινή πλευρά του βουνού, ώστε η περίοδη που μεγαλώνει το καλοκαίρι να είναι πιο στενή. Εδώ βλέπετε και τις γραμμές. Οι γραμμές ανάμεσα έχουν ένα πιο ανοιχτό χρώμα και η ίδια η γραμμή είναι συμπυκνωμένη λιγνίνη την περίοδο του χειμώνα που δεν μεγαλώνει το δέντρο. Μετά αποκτάει αυτό το σφουγγαράκι ανάμεσα στις δύο γραμμές που είναι η περίοδο που μεγαλώνει το καλοκαίρι. Αν δούμε ένα πεύκο που μεγαλώνει, τέλος πάντων τώρα τα έχω μέσα, να εδώ στα έπιπλα, ένα πεύκο που μεγαλώνει στην πίνδο, οι γραμμές οι σκληρές ανάμεσά τους έχουν τόσο πολύ φάρδος που χωράει το δάχτυλό μου μέσα. Και τα βλέπεις πηγαίνουν δεξιά-αριστερά, ζιγ-ζακ. Εδώ είναι τόσο στενή η περίοδος μεγαλώματος
που ακριβώς αυτή η γραμμή της λιγνίνης το κάνει ακόμη πιο stiff. Και δεν είναι μόνο αυτό. Είναι ότι για να καταφέρεις να βρεις σανίδα που να έχει παράλληλες τις ίνες και να μην έχει ρόζους, να μην αλλάζει κατεύθυνση, γιατί εσύ θέλεις να εκμεταλλευτείς την ταχύτητα του ήχου σε μια ορισμένη κατεύθυνση και να το δέσεις με έναν ανάλογο τρόπο, να κάνεις το matrix, ας πούμε. Αυτό για να το πετύχεις. Επειδή αυτά τα δέντρα μεγαλώνουν πάρα πολύ αργά, πρέπει να κόψεις ένα δέντρο 800 ετών τουλάχιστον, μέχρι 1200, μια μισή χιλιετίας. Αυτό το δέντρο για να το βρεις, πρέπει να ξέρεις τις συνήθειες του οικοσυστήματος, πρέπει γύρω-γύρω να έχει ανταγωνιστικά δέντρα και να προσπαθεί αυτό να βγει ψηλότερα για να δει ήλιο. Πρέπει να έχει πετρώδες έδαφος για να στεγνώνει, να μην κρατάει πολύ νερό και φουσκώνει την περίοδο μεγαλώματος, καταλάβατε. Και αυτό και από μόνο του το κάνει. Βρίσκεις τελικά το δέντρο, έχεις δίπλα σου τον έφορο του δάσους, σου δίνει το πιστοποιητικό, έρχεται το ελικόπτερο, το παίρνει το δέντρο και πάει μετά στο πριστήριο και από ένα δέντρο ύψους περίπου 80 μέτρων, ένα τεράστιο πράγμα, κρατάς μόνο ένα συγκεκριμένο μέρος με tendential cut που είναι περίπου το 3 με 4% του δέντρου, 2%. Και αυτό είναι ακριβώς που το κάνει τόσο ακριβό. Το υπόλοιπο πάει η οικοδομική ξυλία.